Ο Υπουργό Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου τη Λιβύη ανακοίνωσε ότι ανακαλύφθηκαν 29 νέα κοιτάσματα πετρελαίου και 12 κοιτάσματα φυσικού αερίου σε ξηρά και θάλασσα, σύμφωνα με τα στοιχεία τη Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου τη Λιβύη. Το πιο σημαντικό, είναι ότι σε δήλωση επί του θέματο, ο Λίβιο Υπουργό ανέφερε ότι προτεραιότητα για τι σεισμικέ έρευνε έχουν οι τουρκικέ εταιρείε. Όπω δήλωσε σχετικά ο Υπουργό Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου τη Λιβύη, οι τουρκικέ εταιρείε έχουν επαρκή εμπειρία στον τομέα αυτό, διαθέτουν επίση σεισμικά πλοία έρευνα και γεωτρήσεων. Οι τουρκικέ εταιρείε έχουν προτεραιότητα στι σεισμικέ έρευνε. Δεδομένου ότι η Τουρκία βρίσκεται κοντά στη Λιβύη, η άφηξη πλοίων στην περιοχή θα είναι λιγότερο δαπανηρή και ευκολότερη. Προφανώ, η πλάστηκα υπέρ τη Άγκυρα γέρνει για στρατιωτικού λόγου. Τα σεισμικά ερευνητικά πλοία στον κόσμο βρίσκονται σε περιορισμένο αριθμό χωρών όπω η η Νορβηγία και η Ιταλία. Ωστόσο, ο Λίβιο Υπουργό επεσήμανε ότι η Τουρκία βρίσκεται πιο κοντά στη Λιβύη από χώρε όπω η και η Νορβηγία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα τη ολιγορία τη ελληνική κυβέρνηση, ουσιαστικά με την εγκατάλειψη του στρατηγού Χαφτάρ, και τώρα οι Τούρκοι που στήριξαν και στηρίζουν με ένοπλα μέσα θα δρέψουν επιπλέον οικονομικού καρπού.